Βρισκόμαστε στο Φαράγγι του Καρτερού, μία ανάσα από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μόλις 15 λεπτά απόσταση. Το Κουναβιανό και το Αστρακιανό Φαράγγι ενώνονται κοντά στο Σκαλάνι και συνεχίσουν την ενιαία πορεία τους προς τον Καρτερό. Το Φαράγγι του Καρτερού αποτελεί ένα στολίδι της περιοχής που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, με συνολικό μήκος διαδρομής περίπου 12 χιλιόμετρα, ο περιπατητής έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα μοναδικά τοπία, να περπατήσει δίπλα στον ποταμό Καρτερό σε ένα καταπράσινο μονοπάτι. Πρόκειται για ένα φαράγγι πλούσιο τόσο σε πανίδα όσο και χλωρίδα. Το φαράκι κοσμούν πλατάνια, αλλά και πολλά ενδυμικά αγριολούλουδα και βότανα, ενώ περιλαμβάνει περισσότερα από 44 είδη πουλιών και 7 είδη θηλαστικών. Ωστόσο, πέρα από το φυσικό κάλος της περιοχής, το φαράγγι του Καρτερού διακρίνεται και για τα ιστορικά πολιτιστικά στοιχεία που υπάρχουν κατά μήκος του. Ο επισκέπτης συναντά ξοκλήσια πάνω στους βράχους, παλιούς νερόμυλους, μικρούς καταράχτες, γεγονός που φανερώνει ότι παλαιότερα υπήρχε έντονη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή. Στην έξοδό του, στην τοποθεσία Μέσα Καρτερός, δίπλα στο παλιό Χάνι και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ώστε οι εκδρομείς να ξεκουραστούν και να γευματίσουν. Είναι ένας εκπληκτικός χώρος για παιδιά. Μια ανάσα από το Ηράκλειο μπορεί κάποιος να έρθει να το περπατήσει, να το απολαύσει, να το ευχαριστηθεί, να μην το βρωμήσει. Μέσα μπορεί ο περιπατητής να βρει χελώνες, μικρά ζωάκια, ανάλογα την εποχή που έρχεται, και πολλά είδη χλωρίδας. Έχει λυγές, έχει πλατάνια, έχει κυπάρισους. Είναι πραγματικά ένας πνεύμονας που αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτούμε, να τον γνωρίσουμε και να τον θαυμάσουμε όλοι μας. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον ο οποίος θέλει να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή να το διασχίσει, ακόμα και αν είναι ένας αρχάριος? Είναι αυτό που εμείς λέμε στη γλώσσα μας βαθμός δυσκολίας 1. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε, μια οικογένεια με τα παιδιά της, με ένα καλό ζευγάρι παπούτσια και ένα μπουκάλι νερό, να έρθει και να το απολαύσει μπαίνοντας σε μία από τις 5 εισόδους-εξόδους που έχει όλο το φαράγγι. Να πούμε ότι το φαράγγι είναι αρκετά εκτεταμένο, φτάνει σχεδόν τα 22 χιλιόμετρα, αλλά κατά τμήματα μπορεί κάποιος να κάνει ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων, 4, 5. Έχει λοιπόν την επιλογή για μια πεζοπορία 2ωρη, 3ωρη και τμηματικά να το γνωρίσει όλο. Η άγρια ομορφιά της Κρήτης προκαλεί εντύπωση σε κάθε επισκέπτη. Υπάρχουν πάνω από 250 πεζοπορικά και τεχνικά φαράγγια σε όλο το νησί, δικαίως λοιπόν η Κρήτη αποκαλείται η χώρα των φαραγγιών. Πολλοί είναι οι τουρίστες οι οποίοι, ερχόμενοι στο νησί, σπέβδουν να επισκεφθούν τα φαράγγια, τους λόφους και όλες τις ομορφιές που κρύβει. Ο οικοτουρισμός στην Κρήτη είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάδειξη αυτών των προορισμών. Ο οικοτουρισμός είναι μια ανερχόμενη τάση, αλλά αυτό θέλει το χρόνο του, για να δείξει τα ωφέλη. Ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά με την καλή διάθεση, να το πούμε έτσι, συλλόγων και φορέων, και αναδεικνύονται όπως και μεμονωμένων ατόμων. Μονοπάτια, καλντερίμια, σημεία ενδιαφέροντος, ιστορικά μνημεία, πολιτιστικά μνημεία. Άκμαζε η περιοχή, γιατί τα νερά που υπήρχαν εδώ επέτρεπαν να υπάρχει μικρή τάξεως βιοτεχνικό σύστημα. Άλεθαν υπήρχε λίγο παρακάτω στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και Χάνι, βυζαντινό, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να μένουν. Όλα αυτά, ενώ θα έπρεπε η επίσημη πολιτεία να τα αναδείξει, να σκύψει από πάνω τους, είναι διαμάντια
θα έπρεπε το κάθε ένα μεμονωμένα να το αναδείξει, να το προβάλλει και να γίνει πόλος έλξης. Εμείς φτάνουμε στο σημείο να μαθαίνουμε από τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα ότι στο Α ή στο Β σημείο υπάρχει κάτι που αξίζει την προσοχή μας να πάμε και να το δούμε. Δηλαδή, όσα δεν προλαβαίνουμε μόνοι μας, μας τα υποδεικνύουν οι ξένοι. Κατά την περιήγησή μας στο εντυπωσιακό Φαράγγι, εκτός από τα καταπράσινα τοπία, την πλούσια βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, ήρθαμε αντιμέτωποι και με ένα άλλο θέαμα. Αυτό των σκουπιδιών και απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του. Όπως φαίνεται λοιπόν, ακόμα και σε έναν πνεύμονα βρασίνου, όπως το Φαράγγι του Καρτερού, το ανθρώπινο αποτύπωμα είναι αισθητό. Ο τόπος ο συγκεκριμένος, όπως και όλοι οι τόποι που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Natura 2000, απαιτούν την αγάπη και το αγκάλιασμα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος δεν επενδύει σε αξίες οι οποίες δεν μετατρέπονται γρήγορα σε χρήμα. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάξει στην νοοτροπία μας ενδεχομένως, ώστε να σεβόμαστε τη φύση? Αυτό θα ξεκινήσει από εμάς. Κάνοντας λοιπόν εμείς καλές και σωστές πράξεις, μαζεύοντας τα σκουπιδάκια που τυχόν βρούμε κι εμείς στην πορεία και στη διαδρομή μας, δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους γύρω μας. Λείπει η παιδεία. Καλό είναι να ξεκινήσουμε εμείς από τώρα και στο μέλλον να μεριμνήσουμε γι' αυτό. Ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι, το δικό του τουβλάκι σε αυτή την προσπάθεια. Ο Τάκης και η Ματίνα είναι δύο άτομα που η πεζοπορία και η επαφή με τη φύση έχουν ενταχθεί για τα καλά στη ζωή τους. Καταφέρνουν και συμπεριλαμβάνουν τις φυσιολατρικές εξορμήσεις τους στην καθημερινότητά τους. Όμως, πώς προέκυψε αυτή η ενασχόληση? Έψαχνα να βρω έναν τρόπο να μπορέσω να συνεχίζω να γυμνάζομαι και τις Κυριακές μου, αλλά έξω στη φύση, για να έρθω πιο κοντά στη φύση και να συνεχίσω να γυμνάζομαι. Ούτε ιδιαίτερα αθλητικός τύπος είμαι, θα έλεγα ότι είμαι ο άνθρωπος του γραφείου. Και ξέρετε, το γραφείο είναι μια μορφή άγκυρας, μια μορφή αγκύρωσης και δύσκολα βγαίνεις από αυτή τη ζώνη. Τυχαία, με την παρακίνηση κάποιων φίλων μπήκα στη διαδικασία ακολουθώντας το σκεπτικό να το κάνουμε, να το δούμε. Η περιέργεια λειτουργήσε και είναι κάτι που το κάναμε και ευτυχώς το ξανακάναμε και μετά το ξανακάναμε και σιγά σιγά έγινε θυσμός. Ήταν το υγιεινό εντός εισαγωγικών ναρκωτικό μας. Η στροφή του ανθρώπου προς την πεζοπορία και το περιβάλλον μόνο καλά έχει να προσφέρει. Πέρα από τη βελτίωση της σωματικής κατάστασης, η επαφή με την γοητεία της φύσης λειτουργεί θεραπευτικά στον ανθρώπινο νου, καθώς αυτό το αίσθημα ζωντάνιας και ευτυχίας που κυριαρχεί μετά από μια πεζοπορία είναι μοναδικό. Βοηθάει στο καρδιαγκιακό μας, δυναμώνει ποδαράκια, βοηθάει στην ισορροπία, έτσι που είναι ανισόπεδο το έδαφος, στους λόφους, στα βουνά που ανεβαίνουμε, άρα ενισχύουμε και την ισορροπία, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Σίγουρα καύσει λίπους, χάνουμε θερμίδες, αν και τις αναπληρώνουμε κάπως με τα διαλυματάκια που κάνουμε. Το κάνουμε πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι ψυχολογία. Όλη αυτή η ευεξία που νιώθουμε μετά από μία βόλτα, μετά από αυτή την επαφή με τη φύση. Είναι πολύ σημαντικό, φτάνοντας πλέον στην κορυφή ή όπου έχουμε να πάμε κάθε φορά με την πορεία μας, όλο αυτό που κοιτάς σε αποζημιώνει στο έπακρο, γιατί βλέπεις μέρη και τοπία που ούτε φαντάζεσαι ότι υπάρχουν εδώ στην Κρήτη μας. Οι καιρικές συνθήκες πολλές φορές δεν είναι με το μέρος μας, ωστόσο πολλοί από εμάς μπορεί να θελήσουμε να πραγματοποιήσουμε μια πεζοπορία ακόμα και τώρα, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο. Τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτή την πεζοπορία με ασφάλεια? Σαφώς μπορούμε να πεζοπορούμε όλο το χρόνο. Πολύ σημαντικό είναι πάντα να κρατάμε κάποια εφόδια μαζί μας. Δηλαδή, στο σακίδιό μας σίγουρα χρειαζόμαστε άφθονο νεράκι. Πάντα. Πολύ σημαντικό είναι να πάμε την πορεία που θέλουμε με κάποιον που είναι γνώστης της πορείας. Αν όχι, σίγουρα να κρατάμε ένα χάρτη μαζί μας, μια πηξίδα. Και εννοείται ότι πρέπει να έχουμε ενημερώσει, αν πάρουμε την απόφαση στο να πάμε μόνοι μας να πεζοπορήσουμε, να έχουμε ενημερώσει κάποιον στο πού θα πάμε, πού θα βρισκόμαστε.
Πραγματοποίησαμε μία πολύ όμορφη πεζοπορία εδώ στο Φαράγγι του Καρτερού. Ωστόσο, τελικά, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος θα ήταν καλό να στραφεί προς την πεζοπορία? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χίλιοι δυο λόγοι, ο καθένας για το δικό του να βγει έξω στη φύση. Είτε γιατί θέλει να πεζοπορήσει για να γυμναστεί, είτε για να ξεφύγει από τα προβλήματά του, την καθημερινότητά του. Ένας φυσιολάτρης να έρθει να απολαύσει τη φύση, το πιο ωραίο. Θα μπορούσε ένας οικολόγος. Μας έχει τύχει περίπτωση σε μια πορεία, δύο άτομα και είχαν μαζί τις σακούλες και μαζεύαν τα σκουπίδια που δυστυχώς είχαν αφήσει κάποιοι μέσα στο Φαράγγι. Σαφώς για να γυμναστεί κάποιος, να δυνατήσει, να χάσει κιλά, να ξεφύγει από τα προβλήματα, ο καθένας για το δικό του λόγο. Να έρθει πιο κοντά στη φύση έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, είναι μία απόφαση. Καλό είναι λοιπόν να αφήσουμε την καθημερινότητά μας και να βγούμε λίγο έξω. Να πεζοπορήσουμε, να γνωρίσουμε νέα άτομα, νέα μέρη, νέα τοπία. Mm.